Το παιχνίδι του Ορέστη Ορεστιάδας με τη Χανιώτη ήταν το μοναδικό που διεξήχθη για την 12η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο τη τρίτη εθνική κατηγορία. Λόγω τη κακοκαιρία Μπόρα, αναβλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα μάτ του ομίλου. Η ομάδα τη τριτη εθνικης κατηγοριας λογω της κακοκαιρια μπορα αναβληθηκαν ολα τα υπολοιπα ματ του ομιλου η ομαδα της χαλκιδικης με ένα γρήγορο γκολ του Ράτζα στο 15 κατάφερε να φύγει με την νίκη από την Ορεστιάδα και να αφήσει του ευρύτερου 13 βαθμού, ενώ αυτή ανέβηκε στους 20 πιάνοντα την 5η θέση του Κυλγεσιακού. Οι αναμετρήσει που αναβλήθηκαν θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στι 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για τα παιχνίδια και ελκυσιακό πανθραγικό, θερμαϊκό θέρμη αεύο μου, Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα Απόλων Παραλυμνίου, πηγών, από Βρύσης, από Άρη Πηγών Νέα τη Χρυσούπολη, Παό Ποντίο Νέα Αμισού Απόλων Κρυα Βρύση, Πο Μουδανιών Απόλων Καλαμαριά, Άρη Σαβάτου Αλεξανδρούπολη και Ηρακλή Αμουδιά Παο ποντιο νεα αμισου απολων κρυα βρυση πο απολων καλαμαρια αρη σαβατου αλεξανδρουπολη και ηρακλη Μουδιά παο κριστωνη Η βαθμολογία μετά την νίκη του ΑΟΧΑΝΙΟΤΙ επί το έχει διαμορφωθεί ω εξή. Ο Νέστος με τον Απόλωνο Καλαμαριάς είναι στην κορυφή με 25, ακολουθεί ο Απόλωνο Βρύσης με 23, 21 έχει ο Παθρακικός, 20 και και Χανιώτη, 19 ο Ποσειδώνας Νάας 17 ο Θερμαϊκός Θέρμης και και μου 15 ο Πάο Κρυστόνης, 13 ηρακλή Σαμουνιάς και ο Ρέστης ορεστιάδας 11 απόλων Παραλιμνίου και Άρης Πηγών, 10 ο Άρη Σαβάτου, 7 η Αλεξανδρούπολη 4 ο Παο Νέα και 1 τα Μουδανιά.